Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διαστάσεις προσλαμβάνουν πλέον οι εξεγέρσεις κρατουμένων στις φυλακές. Εκτός των φυλακών του Κορυδαλλού, όπου η εξέγερση έχει φουντώσει σε όλες σχεδόν τις πτέρυγες, χθες αργά το βράδυ στο χορό των εξεγέρσεων μπήκαν και οι κρατούμενοι των φυλακών της Χαλκίδας και της Λάρισας. Για 13η μέρα εξάλλου συνεχίζεται η εξέγερση των 18 βαρυπινητών των φυλακών Αλικάρνασσου, ενώ συνεχίζεται η στάση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας. Ας αρχίσουμε όμως από τον Κορυδαλλό, όπου αυτή τη στιγμή πολλοί κρατούμενοι εξακολουθούν να βρίσκονται στις ταράτσες του κτηρίου. Η εξέγερση γενικεύτηκε γύρω στις 12 χθες το μεσημέρι, όταν ξεσηκώθηκαν 150 ανήλικοι κρατούμενοι, έσπασαν τα κυκλειδώματα και ανέβηκαν στις ταράτσες. Την ίδια ώρα, 200 κρατούμενοι στην ψυχιατρική πτέρυγα έσπασαν τα τζάμια των κελιών τους και κρέμασαν πανό ζητώντας συμπαράσταση. Λίγα λεπτά αργότερα εξεγέρθηκαν και οι κρατούμενοι της δεύτερης πτέρυγας των φυλακών και τότε επεκράτησε κομφούζιο στον Κορυδαλλό. Στη δεύτερη πτέρυγα κρατούνται και οι κατάδικοι για την υπόθεση του Ιγκοσλαβικού Καλαμποκιού, κύριοι Αθανασόπουλος και Αποστολόπουλος, που δεν μετέχουν στην εξέγερση και ζήτησαν προστασία από τη διεύθυνση των φυλακών. Το απόγευμα, γύρω από τη φυλακή, διαδήλωσαν περίπου 500 άτομα, συγγενείς των κρατουμένων και αναρχικοί, χωρίς όμως να σημειωθούν επεισόδια. Η ισχυρή αστυνομική δύναμη απαγόρευσε στους διαδηλωτές να προσεγγίσουν στη φυλακή. Και από τον Κορυδαλλό να πάμε στη Χαλκίδα. Στις 6 χθες το απόγευμα εξεγέρθησαν και εκεί 40 από τους 120 κρατουμένους των φυλακών της πόλης. Οι κρατούμενοι αμπάρωσαν την είσοδο των κελιών, έδιωξαν τους φύλακες, έσπασαν τις κλειδωμένες πόρτες και ανέβηκαν στην ταράτσα. Αυτή την ώρα επικρατεί ηρεμία στις φυλακές της Χαλκίδας και οι κρατούμενοι που βρίσκονται στην ταράτσα έχουν ανάψει φωτιές. Ο ρεπόρτερ του Μέγκα, Γιώργος Αυγερόπουλος, ζήτησε το βράδυ από την αστυνομική διεύθυνση της Χαλκίδας τα νεότερα από την εξέγερση στις φυλακές. Έχουν ανέβει, έχουν σπάσει την πόρτα, την εσωτερική, αυτή που ανεβαίνει στην ταράτσα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν ανέβει στην ταράτσα, φορώντας κουκούλες. Το ότι έχουν ανέβει στην ταράτσα είναι επικίνδυνο. Ναι, υπάρχει για μας εδώ επειδή είναι επικίνδυνο, γιατί είναι κοντά, σε επαφή σχεδόν με το δρόμο, με τη μάντρα που δίπλα περνάει ο δρόμος, υπάρχει φόβος να μας φύγουνε. Πόσο περίπου. Εκεί ρίχνουμε όλοι το όλο το βάρος. Ό,τι όση δύναμη έχουμε, μεταφέρουμε στο σημείο αυτό για να μας τη δείξουν εδώ έξω. Αργά απόψε εξεγέρθησαν 113 κρατούμενοι των δικαστικών φυλακών Λαρίσης. Οι κρατούμενοι έφυγαν από την τρίτη πτέρυγα των φυλακών, ανέβηκαν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, αφού ξύλωσαν όλες τις πόρτες των θαλάμων και αμπάρωσαν τις εισόδους με κρεβάτια, κομωδίνα και στρώματα. Οι στασιαστές δήλωσαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών, κύριο Αντώνη Καραγιάννη, πως η διαμαρτυρία τους γίνεται για να συμπαρασταθούν στους συγκρατούμενούς τους των φυλακών Κορυδαλλού, Αλικαρνασσού και Πάτρας. Οι κρατούμενοι επέδωσαν υπόμνημα που απευθύνεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης με ανάλογα αιτήματα των άλλων εξεγερμένων κρατουμένων στις άλλες φυλακές. Η αστυνομική διεύθυνση Λαρίσης, το προσωπικό των φυλακών και οι άλλες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή. Να φύγουμε από τις φυλακές, να πάμε στις εκλογές. Στις 6:39 το πρωί, σε 143 δήμους της χώρας, ανοίγουν οι κάλπες του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση δίνουν την ίστατη μάχη των πολιτικών εντυπώσεων με επίκεντρο την εκλογική αναμέτρηση της Θεσσαλονίκης. Μια εβδομάδα έντονων κινητοποιήσεων των οργανωτικών μηχανισμών των κομμάτων, που ωστόσο δεν επηρέασε το ρυθμό ζωής στη συμπρωτεύουσα, ολοκληρώνεται αυτές τις ώρες με τη μετακίνηση και των τελευταίων ετεροδημοτών. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκαν τα τελευταία 24 ώρα με κάθε μέσον, ακόμα και από το εξωτερικό, ετεροδημότες ψηφοφόροι του κ. Κοσμόπουλου και του κ. Φατούρου, που ενδέχεται να κρίνουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Το Mega Channel από τις 6.30 το απόγευμα θα αρχίσει τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων και, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, πολύ νωρίς θα είναι σε θέση να σας δώσει το όνομα του νικητή στη Θεσσαλονίκη και τους δημάρχους που εκλέγονται στις άλλες μεγάλες πόλεις. Από τους πολιτικούς αρχηγούς ψηφίζουν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στα Χανιά και ο Πρόεδρος του Συνασπισμού Χαρίλαος Φλωράκης στο Χαλάνδρι. Να ρίξουμε όμως μια ματιά στους μονομάχους της σημερινής αναμέτρησης στους 143 δήμους της χώρας. Σε 52 δήμους αντίπαλοι είναι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Σε άλλους 44 δήμους υποψήφοι είναι της Νέας Δημοκρατίας από τη μια πλευρά και του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού μαζί από την άλλη. Σε 8 δήμους αντίπαλοι είναι της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού και σε 9 δήμους αντίπαλοι είναι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας από τη μια πλευρά και από την άλλη ανεξάρτητοι προερχόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία. Σε άλλους 11 δήμους οι υποψήφοι που θα αναμετρηθούν αύριο είναι του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού. Σε άλλους 3 δήμους οι υποψήφοι είναι ανεξάρτητοι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ και από την άλλη πλευρά υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού μαζί. Τέλος, σε 16 δήμους οι αντίπαλοι προέρχονται από διάφορους χώρους και κατεβαίνουν ως ανεξάρτητοι. Να σας θυμίσουμε ότι οι κάλπες θα κλείσουν με τη δύση του ηλίου στις 6:20 το απόγευμα.
Όσοι ψηφίζουν στους Δήμους που γίνονται σήμερα επαναληπτικές εκλογές, ψηφίζουν στα ίδια εκλογικά τμήματα της περασμένης Κυριακής και πρέπει να προσέλθουν έχοντας μαζί τους το εκλογικό τους βιβλιάριο και την αστυνομική τους ταυτότητα. Αυτή τη φορά δεν χρειάζεται σταυρός προτίμησης, αφού οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εξελέγησαν την προηγούμενη Κυριακή. Τα ψηφοδέλτια όμως που θα έχουν σταυρούς δεν πρόκειται να ακυρωθούν. Στην περιοχή της πρωτεύουσας, επαναληπτικές εκλογές θα γίνουν σε 39 Δήμους και σε ορισμένες κοινότητες. Να πάμε στο διεθνή χώρο. Στη Σοβιετική Ένωση όχι μόνο υπάρχει τώρα αντιπολίτευση, αλλά χθες πραγματοποίησε στη Μόσχα και το πρώτο της συνέδριο. Το Δημοκρατικό Κίνημα της Ρωσίας ελπίζει να γίνει το πρώτο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Σοβιετική Ένωση. Στο Δημοκρατικό Κίνημα της Ρωσίας συμμετέχουν πολλές μικρές ομάδες αντίθετες με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πολλά στελέχη του κινήματος αυτού έχουν ήδη εκλεγεί βουλευτές στη Σοβιετική Ένωση, κυρίως στα τοπικά κοινοβούλια των Δημοκρατιών. Το κίνημα αυτό είναι το πρώτο οργανωμένο κίνημα της αντιπολίτευσης και τα μέλη του ελπίζουν ότι σύντομα θα διαμορφωθεί σε κόμμα. Σαν κόμμα πια θα είναι το πρώτο της αντιπολίτευσης και το δεύτερο στη Σοβιετική Ένωση μετά το Κομμουνιστικό. Στο πρώτο του συνέδριο που άρχισε χθες στη Μόσχα και συνεχίζεται σήμερα, το Δημοκρατικό Κίνημα της Ρωσίας ασχολήθηκε με τη σύνταξη του καταστατικού του. Στο συνέδριο πήραν μέρος 2.000 μέλη της κίνησης και κύριος ομιλητής ήταν ο Λεφ Πονομάρεφ, ο οποίος τόνισε ότι το κίνημα αποτελεί την πολιτική εναλλακτική λύση στη Σοβιετική Ένωση για όσους είναι αντίθετοι με τον κομμουνισμό. Η κρίση στον Περσικό μπορεί να προκάλεσε την άνοδο της τιμής της βενζίνης σε πολλές χώρες του κόσμου, αλλά τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα στο ίδιο το Ιράκ. Από χθες η βενζίνη στο Ιράκ διανέμεται με δελτίο. Φυσικά το Ιράκ έχει άφθονο πετρέλαιο, αλλά δεν διαθέτει τις χημικές ουσίες που χρειάζονται για τη δίλησή του. Και επειδή τώρα εξαιτίας του εμπάργκο δεν μπορεί να τις εισάγει από το εξωτερικό, οι Ιρακινοί μόνο με το δελτίο μπορούν από χθες να αποκτήσουν την πολυπόθητη βενζίνη για τα αυτοκίνητά τους. Μόνο ο στρατός έχει ακόμα όση βενζίνη χρειάζεται, αλλά ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Ντικ Τσένι και πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι σύντομα δεν θα υπάρχει βενζίνη στο Ιράκ ούτε για τη στρατιωτική μηχανή. Και ελπίζουν ότι μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει πόλεμο στην περιοχή, αφού το εμπάργκο άρχισε ήδη να έχει φανερές επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της ζωής στο Ιράκ. Στα τρόφιμα υπάρχει δελτίο και οι τιμές έχουν ανέβει κατακόρυφα, ενώ από την αγορά λείπουν πολλά βασικά είδη διατροφής. Να ξαναγυρίσουμε στα δικά μας. Στο μαγικό μικρό κόσμο του γραμματοσύμου μεταφέρονται οι επισκέπτες της Διεθνούς Φιλοτελικής Έκθεσης Νεότητας, που λειτουργεί από προχθές στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Για την έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται σπάνιας αξίας γραμματόσημα, μας ενημερώνει η Κορίνα Θεοδωρακάκη. Ταχυδρομικές σφραγίδες πριν από το 1640, κάρτ ποστάλ και γραμματόσημα με πρόσωπα σημαντικών ανθρώπων από διαφορετικές εποχές και χώρες και ό,τι μπορεί να απεικονιστεί στη μικρή επιφάνεια ενός γραμματοσύμου περιλαμβάνονται στις συλλογές της έκθεσης Ερμής 90. Έμβλημα της έκθεσης, το πρώτο ελληνικό γραμματόσημο με το κεφάλι του Ερμή που τυπώθηκε το 1861 στη Γαλλία. Στην έκθεση λαμβάνουν μέρος 110 Ευρωπαίοι και 78 Έλληνες φιλοτελιστές ηλικίας από 14 έως 25 χρόνων. Η αξία των εκθεμάτων ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια δραχμές, αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, διότι η τιμή κάθε κομματιού είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης πολιτή και αγοραστή. Οι καλύτερες συλλογές θα βραβευθούν με έπαθλα που προσφέρει η διοργανώτρια κυρία Νία Στράτου. Βραβεία όμως θα δοθούν από τα ελληνικά ταχυδρομεία και στους επισκέπτες από 10 έως 21 χρόνων που θα επιλέξουν με την ψήφο τους το ωραιότερο ελληνικό γραμματόσημο της περίοδου 1989-90. Στην πολύ αυξημένη υγρασία που υπάρχει στο λεκανοπέδιο αλλά και στη ρύπανση λόγω της ανομβρίας αποδίδει η ΔΕΗ τις στιγμιαίες βυθίσεις τάσεως που παρουσιάστηκαν στην ηλεκτροδότηση σε ολόκληρο το δίκτυο από τις 9.30 ως τις 11 περίπου το βράδυ. Το πρόβλημα εντοπίστηκε κυρίως στην Πεντέλη και η λειτουργία αποκαταστάθηκε πλήρως μετά από επέμβαση των συνεργείων της ΔΕΗ. Και να κλείσουμε με λίγα λόγια για τον καιρό. Παροδικές συννεφιές με πιθανότητα βροχής θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού στην Αττική. Η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Τα ίδια καιρικά φαινόμενα προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα τελευταία γεγονότα του 24ωρου. Το επόμενο δελτίο μας είναι στις 6 το απόγευμα και από τις 18.30 θα είμαστε μαζί σας με τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα. Καλή σας νύχτα.